κύριος Αδαμίδης είναι μαζί μας. Κύριε Αδαμίδη, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι δεν ξέρω αν το γκολφ μας βγάζει έτσι λίγο τα νεύρα αν έχουμε. Βεβαίως, οποιοδήποτε άθλημα είναι μια καλή εκτόνωση. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Θα έρθει νέα εποχή στις ΗΠΑ, αυτό που λένε οι υποστηρικτές του Τζο Μπάιντεν? Σίγουρα θα έρθει μια νέα εποχή, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην έχουμε υπερβολικά μεγάλη... Να περιμένουμε μεγάλες αλλαγές πολύ σύντομα. Θα πάρει χρόνο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά μέτωπα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Τζο Μπάιντεν και να αλλάξει ο Τζο Μπάιντεν. Σίγουρα, μεταξύ άλλων, είναι μια αντιστροφή αυτής της μορφής του απομονωτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ άλλων. Θέματα περιβάλλοντος, εθνοσχέσεων και πολλά άλλα, τέλος πάντων. Αλλά το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει ο κύριος Μπάιντεν είναι φυσικά να δει πώς θα καταφέρει να φέρει μαζί ξανά τους Αμερικανούς, που τώρα ξεκάθαρα είναι πολύ διχασμένοι. Είδαμε ότι ναι μεν ο Μπάιντεν πήρε περισσότερους ψήφους από οποιοδήποτε άλλο πρόεδρο στις εκλογές, αλλά και ο κύριος Τραμπ πήρε τους δεύτερους περισσότερους με 70 εκατομμύρια. Έτσι, αυτό δεν είναι δηλαδή ένας αμεληταίος αριθμός που μπορούμε να αγνοήσουμε και να πούμε ότι ήρθε εύκολα μία αλλαγή. Ναι, σίγουρα. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί οι δημοσκοπήσεις σε αυτό το κομμάτι έπεσαν αρκετά έξω. Τώρα, βάσει και της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν, θέλω λίγο να δούμε τι είναι οι προτεραιότητες. Δεν ξέρω αν φάνηκαν μέσα από τις ομιλίες του προεκλογικά του κύριου Μπάιντεν. Εν μέρει έχουν φανεί. Σίγουρα η προτεραιότητα θα είναι το εσωτερικό και να διαχειριστεί το COVID, γιατί θερίζει στην Αμερική. Οπότε θα είναι προτεραιότητα. Αλλά όσον αφορά εξωτερικές σχέσεις, μία από τις προτεραιότητες του είναι η επιστροφή στο Paris Agreement, στη Συμφωνία των Παρισίων για το περιβάλλον, πολύ σημαντικό. Επιστροφή σε οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι βλέπουμε ότι θα προσπαθήσει να ξαναφέρει την Αμερική σε έναν επίπεδο πολυμέρειας, αντί απλά διακρατικές σχέσεις με κράτη τα οποία αυτός βλέπει ως σημαντικά. Θα προσπαθήσει να ξαναφέρει την Αμερική πιο ψηλά στη διεθνή σκηνή. Αλλά και πάλι, αυτό θα πάρει αρκετό χρόνο, γιατί δεν είναι απλά η ζημιά που έχει γίνει κατά κάποιον τρόπο με την προεδρία του κ. Τραμπ. Είναι επίσης και το γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να πείσει ξανά συμμάχους όπως στην Ευρώπη, αλλά και αντιπάλους για αυτό που θέλει να κάνει ο κ. Μπάιντεν, και πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει και μια εσωτερική δημοκρατική εσωτερική συζήτηση μεταξύ των δημοκρατικών όσον αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, επειδή αναφερθήκαμε στον τι έκανε ο κ. Τραμπ, τα θετικά του κ. Τραμπ ποια ήταν? Γιατί έφερε 70 εκατομμύρια ψηφοφόρους να λένε ξανά ναι για επανεκλογή του. Σίγουρα τα θετικά του κ. Τραμπ μπορεί να είναι διαφορετικά πώς τα βλέπουμε εμείς και πώς τα βλέπουν οι Αμερικανοί. 70 εκατομμύρια Αμερικανοί. Βεβαίως. Οι Αμερικανοί είχαν κουραστεί προφανώς βάσει το γεγονότος ότι είχαν ψηφίσει τον κύριο Τραμπ το 2016. Είχαν κουραστεί με τον τρόπο διακυβέρνησης over-liberalism, αν θέλετε, του υπερβολικού φιλελευθερισμού. Είχαν πίστευαν ότι πολλές δουλειές, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, θα επέστρεφαν πίσω. Τους είχαν πείσει για τα προβλήματα με τους μετανάστες. Άρα όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή αυτό που έλεγε ο Αμερικανός, η Αμερική πρώτα, προφανώς είχε τεράστια απήχηση στα αυτιά των Αμερικανών. Και πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μόνο στους Αμερικανούς, αλλά και στην Ευρώπη και αλλού. Δηλαδή είδαμε ότι ακολουθήσαν και άλλα κράτη αυτών των απομονωτισμών, αν θέλετε, και αυτήν την νοοτροπία του βάζουμε πρώτα τη χώρα μας και ας είναι εναντίον αυτή η πράξη μας, ας είναι εναντίον της διεθνής κοινότητας ή ακόμη και του περιβάλλοντος ή οτιδήποτε άλλον. Άρα πολλά από τα πράγματα που έχει κάνει ο κύριος Τραμπ ήταν πολύ σημαντικά για τους Αμερικανούς και είναι κάτι που ο κύριος Μπάιντεν δεν μπορεί, και πιστεύω το ξέρει αυτό, δεν μπορεί να αγνοήσει. Ναι. Πρέπει να δει γιατί τόσοι Αμερικανοί πιστεύουν αυτό που πιστεύουν, γιατί ο Τραμπ δεν είναι ο τελευταίος πρόεδρος που θα είναι έτσι. Αντιθέτως, πιστεύω θα είναι
ένας από τους πολλούς που θα προσπαθήσουν να βγουν στην εξουσία και ενδεχομένως να τα καταφέρουν. Και μάλιστα η επόμενη μπορεί να είναι και πολύ διαφορετική, πολύ πιο καμουφλαρισμένη, αν θέλετε, από τον κύριο Τσάμπ, που ήταν λίγο ομός, αν μπορούμε να το πούμε, μπράβο, με τις δηλώσεις του. Ναι, ναι, εκεί θα ερχόμουν. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι υποστηρίζει ότι ο λόγος που έχασε τις εκλογές ήταν αυτός ότι δεν είχε πολιτικό λόγο. Έλεγε ότι ήθελε να πει έξω από τα δόντια, χωρίς περιστροφές και χωρίς περιτυλίγματα. Και πολλές φορές όντως έφτανε στα όρια του ομού, αν όχι τις περισσότερες. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που σηκώνει πολύ μια ακαδημαϊκή μελέτη, αν θέλετε, γιατί αν πάρουμε έναν από τα πράγματα που έκανε ο Τσάμπ, θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν πολιτική αυτοκτονία ή οποιοδήποτε άλλον πολιτικό ηγέτη. Ναι. Για τον Τσάμπ ήταν απλά μια άλλη μέρα. Έτσι, και δούλευε αυτό, δούλεψε αυτό. Το βλέπουμε και πάλι, ότι πήρε 70 εκατομμύρια. Άρα πιστεύω ότι δεν είναι αυτό που τον έκανε να χάσει, αλλά το γεγονός ότι η δημοκρατική ήθελαν πραγματικά να φύγει ο Τραμπ από την εξουσία. Άρα δεν θα έλεγα ότι το μοντέλο του Τραμπ δεν δούλεψε. Απλά ενδεχομένως να δούλεψε καλύτερα αυτό το δημοκρατικό σε αυτήν τη φάση. Γιατί ακριβώς όμως ο Τραμπ ήταν τόσο ανοιχτός, αν θέλετε, με τις απόψεις του. Ίσως ο επόμενος όμως να μην είναι, να μπορέσει δηλαδή να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των θέσεων του Τραμπ, αλλά με μια πιο έτσι τακτική, επικοινωνιακή τακτική που να μπορεί να καμουφλάρει να μην δημιουργηθούν μεγάλες αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς. Ναι, ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα δούμε τις εξέλιξεις. Είναι, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να δούμε και να ακούσουμε. Θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, ωστόσο, για να το πράξουμε και αυτό.